Και η τρίτη μας επιχειρηματική είδηση σήμερα έχει να κάνει με τον τομέα της τεχνολογίας και μάλιστα με εκπαίδευση. Θα προσπαθούμε να παρακολουθούμε αυτού του είδους τις δραστηριότητες συστηματικά και στενά, γιατί μας ενδιαφέρει. Προσπαθούμε κάθε φορά να επισημαίνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέουν την επιχειρηματικότητα, την τόνωση δεξιοτήτων, αλλά και την αγορά εργασίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, εντάσσεται η πρωτοβουλία της Microsoft σε συνεργασία με το Generation, που είναι ένας φορέας εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, για εκπαίδευση χιλίων στελεχών, χιλίων εργαζομένων, που φτάνουν και μέχρι την ηλικία των 55 ετών. Δηλαδή, μεγαλώνει η ηλικιακή γκάμα, επιδιώκεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες ακόμα μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, και μάλιστα το 50% αυτών των στελεχών που θα εκπαιδευτούν στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα από αυτό το πρόγραμμα πρωτοβουλία της Microsoft και της Regeneration, υπάρχει υπόσχεση για απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Δηλαδή, προφανώς. Τα οποία Ναι, αυτά πες άτομα μου. από ποιες δεξαμενές θα προέρχονται, Λέτα, είναι Είναι γνωστό? ευρύτερη η δεξαμενή. Είναι και εργαζόμενοι, είναι και φοιτητές, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ακόμα βρίσκονται στη διαδικασία της μόρφωσης των σπουδών τους. Ξεκινάει και είναι και άντρες και γυναίκες. Είναι ένα πολύ μεγάλο και ευρύ πρόγραμμα, προφανώς και πολύ επιθετικό, διότι περιλαμβάνει 1.000 άτομα και με την υπόσχεση το 50% αυτών να απορροφηθεί στον τομέα που θα εκπαιδευτεί σε θέσεις εργασίας. Τώρα, να πούμε το εξής, Λέτα, ότι 1.000 άτομα είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά όμως είναι μία πρωτοβουλία από τη Σημαντικό. Microsoft και είναι τέλος πάντων ένα δείγμα των πολλών ενεργειών που ταυτοχρόνως γίνονται, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι όλοι και κυρίως οι λίγο πιο όρημοι να μετεκπαιδευτούμε στις συνθήκες της τρέχουσας εποχής. Δηλαδή, είναι το λεγόμενο upskilling, reskilling και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Επίσης, να βάλω Ακριβώς. εδώ την παράμετρο Ναι, του πάμε. πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα που μπορεί να έχει αυτό. Δηλαδή, ότι εκπαιδεύοντας έναν μεμονωμένο άνθρωπο, αυτός πηγαίνει στην κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται ή απασχολείται και μπορεί να έχει περαιτέρω αναβαθμιστικές Βεβαίως. επιδράσεις, έτσι. Και το Ακριβώς. 50% θα μπει στην αγορά εργασίας. Ναι. Αυτό είναι Ναι. επίσης πολύ σημαντικό. Δηλαδή, Είναι πολύ 500 από σημαντικό. τους 1.000. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ακριβώς όλα όσα επισημάνατε. Δηλαδή, και αποτελεί κίνητρο για να ακολουθήσουν και άλλου είδους τέτοια προγράμματα και από άλλες επίσης επιχειρήσεις, εταιρείες, είτε της τεχνολογίας είτε από άλλους τομείς, και αποτελεί κίνητρο για τους εργαζόμενους να σκεφτούν σοβαρά να ενταχθούν σε μια τέτοια πρωτοβουλία, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους, άρα να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί ως ανθρώπινο δυναμικό, ως εργαζόμενοι. Και έχει να κάνει και με το κοινωνικό αποτύπωμα και με το πολλαπλασιαστικό όφελος των επιχειρήσεων, ότι δείτε, υπάρχει και αυτή η κατεύθυνση Ναι. τεχνολογίας, στην οποία δεν μπορούμε πλέον να μην εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας, γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε, τη Νομίζω χρειαζόμαστε, ένα θα αντίστοιχο τη βρούμε μπροστά πρόγραμμα μας. έχει ανακοινώσει και η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, γιατί είναι τόσο σημαντικό Ναι. και για την κατηγορία των ανέργων, πραγματικά να μπει σε αυτή την αγορά.